πάμε τώρα στις χροκέρδια που έχουμε. Mm-hmm. Γιατί πάμε στα νησιά μας, γιατί θα, ακούστε, 23 ευρώ ο γύρος. Ο γύρος, το τυλιχτό σουβλάκι. Ή η μερίδα. Δεν είμαστε καλά. Ή οι μερίδες. Ή πολλές μερίδες. Πολλές μερίδες ή μία μερίδα. Μία. 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 Εσύ θέλεις πολλές 23 ευρώ. Έλατε. Τουλάχιστον τρεις να ήταν. Καλά, ναι, με 23 ευρώ, τι, 23 ευρώ πολύ είναι. 23 ευρώ είναι μία μερίδα. Και πάνω από 5 ευρώ ένα σουβλάκι στη Μύκονο. Και προφανώς εννοώ το καλαμάκι. Για πες μην τα καταλάβουμε. Με το ξύλο. Μπορείτε να λέω και εγώ, δεν ξέρω, το βλέπω τον τίτλο. Σε όλα τα νησιά, ναι, πλέον το φαγητό είναι ακριβό. Στη Μύκονο όμως, οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα σε σημείο πλέον εσχροκέρδειας. Μιλάμε. Μετά το, θυμόμαστε το περιστατικό με τα καβουροπόδαρα που κόστησαν σε μία τουρίστρια 600 ευρώ. Καβουροπόδαρα, μία μερίδα. Βέβαια, την Αμερικανίδα λες. Έτσι. Αυτοί λοιπόν τώρα, μετά από αυτό το περιστατικό, οι τουρίστες τράφηκαν σε άλλο είδος τρυφή, στο παραδοσιακό ζουβλάκι, το οποίο θεωρείται ότι είναι και το πιο φθηνό στην Ελλάδα. Και εκεί οι τιμές, Φίλιππε, έχουν πάρει την ανιούσα. Το σουβλάκι λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά νησιά των Κυκλάδων, ξεπερνάει τα 5 ευρώ, αλλά αυτή που είναι άπιαστη είναι η μερίδα του γύρου, που στη Μύκονο αρχίζει από τα 17 ευρώ, μία μερίδα γύρου αρχίζει από τα 17 ευρώ και φτάνει στα 23. Καταρχήν ένας εργαζόμενος χαρά budget δεν μπορεί να κάνει έτσι, να ξεκινάει με 23 ευρώ. Ένας καφές. Ναι. Κοστίζει τουλάχιστον 5 ευρώ. Ένα σάντουιτς 10 ευρώ. Μία μπάλα παγωτό 7 ευρώ. Ένα μπουκαλάκι μικρό νερό των 500 ml 2 ευρώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή, το ποτό στην Άξο και την Ίω κοστίζει τουλάχιστον 15 ευρώ. Εδώ στο Χαϊδάρι σας λέω, στο Χαϊδάρι, όχι στα νησιά που λέμε τώρα. Καλά, μην ξεφύγουμε. Στις αρχές του χρόνου το τυλιχτό κόστιζε 2,70, τώρα κοστίζει 3 ευρώ και σύμφωνα με τους ψητοπόλες λένε ότι τον επόμενο μήνα θα πάει στα 3,30. Ναι, γιατί μπαίνουν μέσα. Και πάλι μπαίνουν μέσα. Σου λέει και με τα 3 ευρώ μπαίνουμε μέσα. Σου λέει ότι πρέπει να ζήσουν οι επιχειρήσεις. Πώς θα ζήσουν? Αφήστε που έχει αφαιρεθεί από το τυλιχτό η πατάτα. Και λογικό είναι. Μάλιστα.